Καταρχήν σας ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας που είστε εδώ. Σε αντίθεση με όσα είχαν γραφτεί σε μερίδα τύπου, κλείθω να δώσω μια κατάθεση, όχι για καμία σοβαρή υπόθεση, αλλά για το περιεχόμενο ενημερωτικών δελτίων, συνδυασμό στοιχείων σε ενημερωτικά δελτία του 2009 και του 2010. Η υπόθεση αυτή έχει ήδη κριθεί από την ελληνική δικαιοσύνη και υπάρχει διαδικασμένο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνεπώς, για μία ακόμη φορά, άνθρακες ο θησαυρός. Ευχαριστώ πολύ. Συγγνώμη, για ποια υπόθεση? Για ποια φορά? Η υπόθεση που εκλήθη να δώσω κατάθεση αφορά συνδυασμό στοιχείων σε ενημερωτικά δελτία της Λαϊκής Τράπεζας του 2009 και του 2010. Έτσι, και το έβαλα σε αντιπαραβολή με όσα έχουν γραφτεί σε μερίδα του τύπου ότι δήθεν θα έδιδα κατάθεση. Εάν υπήρχε, αν ήταν ακριβής ο τρόπος απεικόνησης των ελληνικών νομολόγων. Τον ελληνικό νομολόγων. Έχει σχέση με τη Λαϊκή Τράπεζα? Έχει σχέση με τη Λαϊκή Τράπεζα πριν από περίπου πόσο. Και αυτά τα στοιχεία θα διαδραστούν στην Κύπρο? Κοιτάξτε, βασικά εγώ κατέθεσα ό,τι γνώριζα για την υπόθεση με υπόμνημα, αλλά το βασικό είναι ότι έχει υπάρξει απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία έχει θέσει την υπόθεση στο αρχείο, υπάρχει διαδικασμένος. Κύριε Ευγενόπουλε, η κατάθεση που δώσατε την έχουν ζητήσει οι Κύπροι. Δεν είναι κάτι το οποίο ερευνούμε εμείς εδώ? Όχι, στην Ελλάδα ερευνήθηκε και από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Αυτό έχει τεθεί στο αρχείο. Αυτή που δώσατε σήμερα η κατάθεση είναι για τους Κυπρίους, έτσι? Ναι. Αυτό που είχατε ζητήσει εσείς, να μην πάρει στοιχεία στην Κύπρο. Εμείς αυτό που είχαμε ζητήσει, έχουμε ζητήσει υποθέσεις οι οποίες ήταν αρμοδιότητες ελληνικής δικαιοσύνης και κρίνονται από την ελληνική δικαιοσύνη, να κρυθούν εδώ. Μας φαίνεται πολύ περίεργο ότι η Κύπρος θέλει να κάνει τις δικές διαδικασίες. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, συμπτωματικά, πληροφορήθηκα, η υπόθεση έχει αρχιοθετηθεί στην Ελλάδα. Αυτό υπάρχει ευρωπαϊκό διαδικασμένο. Εντάξει. Απλώς ταλαιπωρούμε και εγώ, ταλαιπωρήσετε εσείς μέσα στο δικαστήριο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.